Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, ερχόμαστε στο Ηράκλειο και ασχολούμαστε με την πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία. Πράσινο φως αναφορικά με το έργο ενίσχυσης του παλαιού συγκροτήματος. Πάμε να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων στο Ηράκλειο, κύριο Γιάννη Αναστασάκη, να τον καλησπερίσω. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα για τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, 8 δεκαετίες ζωής μετράει η πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία, σωστά? Ένα σπουδαίο κτίριο πραγματικά, ναι, που ο αείμνης του αρχιτέκτονα του Καραντινού είναι ο ίδιος που έκανε και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και μια σειρά από άλλα το πόσημα του Ηρακλείου, και αξίζει οπωσδήποτε να διατηρηθεί, και βέβαια δεν συζητάμε το να είναι ασφαλές για όλα τα παιδιά που στεγάζονται σε αυτά τα πολυάριθμα κτίρια. Σωστά. Που απαρτίζουν αυτό που λέμε πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία. Ποια η εξέλιξη, ποιο το χρονοδιάγραμμα, ποιες εργασίες θα γίνουν? Έτσι, υπενθυμίζω ότι πάνω από 10-15 χρόνια ζητούσε η εκπαιδευτική κοινότητα να γίνει μια διερεύνηση στο κατά πόσο χρειάζεται να ενισχυθεί αντισεισμικά το κτίριο. Κάναμε αυτή τη σύνθετη μελέτη που ανέδειξε ότι πράγματι χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα έργο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ώστε να εξυγχρονιστεί κάθε ένα από τα κτίρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Μετά από πάρα πολύ περίεργη γραφειοκρατική διαδικασία, λάβαμε ένα πρώτο πράσινο φως και ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση στον ανάδοχο. Στέλνουμε το φάκελο λοιπόν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η τελευταία πράξη της διαδικασίας, ώστε μέχρι το Πάσχα, να βάλω ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα, να μπορούμε να έχουμε συμβασιοποιήσει το έργο και μόλις τελειώσει η σχολική χρονιά να μπορούν να ξεκινήσουν εντατικά οι εργασίες. Άλλωστε αυτή είναι η συνεννόηση και με τους συλλόγους γονέων, που δεν θα θέλανε να διακοπεί μεσούσης της χρονιάς η εκπαιδευτική διαδικασία. Μία εξέλιξη που υπάρχει, που μπορεί να μας βοηθήσει στην εκτέλεση του έργου, είναι ότι με αφορμή και το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, η Παιδαγωγική Ακαδημία συμπεριφέρθηκε εξαιρετικά στις σεισμικές δονήσεις και τις βασικές, αλλά και αυτές που ακολούθησαν. Αλλά άλλα σχολεία όπως το 7ο, εδώ σε μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη θέση που βρισκόμαστε, δεν συμπεριφέρθηκαν το ίδιο καλά και χρειάστηκε να σταματήσει η λειτουργία τους εξ ολοκλήρου. Φτιάξαμε λοιπόν με τη βοήθεια των κτηριακών υποδομών ένα συγκρότημα πολυόμενες αίθουσες, όχι ότι καλύτερο, αλλά σαν προσωρινή λύση εξυπηρετεί, στο λιμάνι, εκεί που είχε γίνει μια αντίστοιχη διαδικασία προετών, όταν ενισχυόταν το 6ο και 44ο Δημοτικό της Αγίου Τίτου. Και ίσως, αν έχουμε τελειώσει τις εργασίες μέχρι το καλοκαίρι στο 7ο, να μπορούν τα παιδιά από το Σεπτέμβρη, για όσα κτίρια είναι υποενίσχυση, να μεταβαίνουν εκεί και να συνεχίζει το μάθημα κανονικά σε πολυάριθμες αίθουσες, χωρίς να λείπουν χώροι. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Μιλήσατε για ενίσχυση, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός, ενίσχυση κτηρίων, ναι, δηλαδή? Όταν έχουμε ένα κτίριο τόσο παλιό όπως, ναι, αναφερθήκατε κι εσείς, προφανώς δεν ίσχυε ο ίδιος αντισεισμικός κανονισμός στις αρχές του 20ου αιώνα με αυτά τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Άρα θέλουμε να δώσουμε επιπλέον τυχεία στο κτίριο, να δυναμώσουμε τα υποστηλώματα που είναι το βασικό στοιχείο της δομής του φέροντα οργανισμού, να δούμε με τα θεμέλια αν χρειάζεται να μεγαλώσουν και να ενωθούν με διαδικασίες που είναι κοντά στη σύγχρονη λογική του σχεδιασμού. Και αυτά είχε αναδείξει ο μελετητής, ότι πρέπει να τα κάνουμε με ένα έξυπνο τρόπο, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη παρέμβαση σε κάθε ένα εκ των 6 κτηρίων που απαρτίζουν αυτό το σχολικό συγκρότημα. Μάλιστα, από την εμπειρία σου, πόσο θα χρειαστεί περίπου για να ολοκληρωθούν οι εργασίες? Είναι δύσκολη η εκτίμηση, γιατί πρέπει να γίνεται σταδιακά. Δηλαδή θα δουλεύει το σχολείο ταυτόχρονα με το έργο, ναι, και κάθε κτίριο θα το πιάνουμε σαν ένα ξεχωριστό εργοτάξιο. Θα φεύγουν τα παιδιά από το κτίριο, θα πηγαίνουν στις λιόμενες αίθουσες, θα ενισχύεται το κτίριο, θα αποδίδεται ξανά σε χρήση και θα συνεχίσουμε. Είναι κατανοητό, επόμενο. Είναι κατανοητό. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για 6 μικρά έργα. Μάλιστα, Αντιδήμαρχε, θέλω και ένα πιστεύω σχόλιο. Πιστεύω ότι δύο σχολικές χρονιές, ναι, θα είναι η ταλαιπωρία και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι αναπόφευκτο, γιατί είναι ζητούμενο το να διατηρηθεί η δραστηριότητα η σχολική. Μάλιστα. Εδώ, να μην ερημώσει το σχολείο. Αυτό αυξάνει κατά πολύ τη δυσκολία εκτέλεσης του έργου, αλλά το θεωρώ απολύτως λογικό. Μάλιστα. Να μην ψάχνουμε 6 κτίρια ή να διασπείρουμε τα παιδιά
σε όλα τα σχολεία της πόλης, γιατί αυτό είναι δύσκολο για όλους. Και για τους γονείς πρωτίστως, αλλά και για τους μαθητές. Ερώτηση, αντιδήμαρχε, αναφορικά με την έκταση στο πρώην στρατόπεδο Μπεντινάκη, σωστά, εξετάζεται η κατασκευή σχολικού συγκροτήματος. Ναι, στην επικαιρότητα τα σχολεία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι η αντισεισμική θωράκιση, όπως συζητάμε στην Ακαδημία. Ένας άλλος λόγος είναι η επισκευή των ζημιών που προήλθανε από τον σεισμό, καθόλου μικρές, 1,5 εκατομμύριο, και κάποιες ειδικές μελέτες σε κτίρια όπως το παλιό βρεφοκομείο θα αναδείξουν την ανάγκη και επιπλέον έργων. Αλλά έχουμε και ένα ζητούμενο να δημιουργήσουμε και νέα σχολεία. Η μεγάλη έλλειψη εντοπίζεται κυρίως στα νηπιαγωγεία, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν λείπουν και άλλες δομές, όπως είναι το Ενεγίν, όπως είναι το καλλιτεχνικό σχολείο που πρέπει να έρθει στο Ηράκλειο, και βέβαια περιοχές ολόκληρες που δεν εξυπηρετούνται, όπως ο Καρτερός, στις οποίες έχουμε πει ότι πρέπει να χωροθετηθεί ένα νηπιαγωγείο και ένα δημοτικό, αλλά για πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει. Μάλιστα, οπότε τι εξετάζεται λοιπόν σε αυτή την έκταση? Έχει γίνει αυτοψία? Έχει γίνει αυτοψία. Ζητήσαμε μετά από μια επίμονη προσπάθεια και καταφέραμε και πήραμε περίπου 13-14 στρέμματα από το παλιό στρατόπεδο Μπετινάκη. Ναι. Είναι ικανότατος ο χώρος για να φιλοξενήσει τρία σχολεία, ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό αλλά και το καλλιτεχνικό. Και βάζουμε στόχο για την επόμενη σχολική χρονιά, ιδανικά από το Σεπτέμβρη, να λειτουργήσει το πρώτο νηπιαγωγείο του Καρτερού και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ταυτόχρονα και τις μελέτες, ώστε να πάρουν το δρόμο τους ως υλοποίηση πια και το δημοτικό αλλά και το καλλιτεχνικό. Το καλλιτεχνικό, το οποίο έχει βάση, διορθώστε με, το Δήμο Χερσονήσου. Σωστά, σωστά. Υπήρχε ένα διαχρονικό αίτημα να μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Δήμο Ηρακλείου, να είναι πιο κεντρικά για να εξυπηρετεί καλύτερα, ναι, σε ένα νέο χώρο. Νομίζω ότι οι συζητήσεις έχουν ολοκληρωθεί για τη συγκεκριμένη διαδικασία και υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αν όλα αυτά τελεσφορήσουν και μπει το βουλοκαίρι στις διοικητικές διαδικασίες, εμείς θα είμαστε εκεί να αναλάβουμε τη σκυτάλη όταν τελειώσει και η πολεοδόμηση στο στρατόπεδο Μπετινάκη, μια ειδική διαδικασία που βρίσκεται καθοδόν, για να κάνουμε και τη μελέτη αλλά και το έργο ανέγερσης του καλλιτεχνικού σχολείου. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του έτους, ίσως έχουμε θετική εξέλιξη. Αυτό ελπίζω, να κάτι να έχει προκύψει, είτε αναφορικά με το σχέδιο πόλης στον Μπετινάκη, την πολεοδόμηση της περιοχής, ναι, γιατί χρειαζόμαστε επιπλέον συντελεστή δόμησης για να μπορέσουμε να δομήσουμε τρία σχολεία. Δεν μας καλύπτουν οι όροι της εκτός σχεδίου δόμησης που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο οικόπεδο. Και όλα αυτά φαίνεται να μπορούν να μελετηθούν, γιατί θα έχουμε και συνεργάτες μελετητές εμείς στο Δήμο, και οι κτηριακές υποδομές, ο παλιός οργανισμός σχολικών κτηρίων, είναι πρόθυμοι και έχουν δηλώσει ότι θέλουν να βοηθήσουν. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.